Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές του Λίμπερο 107,4. Εδώ είμαστε και σήμερα 30 του Αυγούστου, 31 έχουμε, αύριο τελειώνει ο μήνας, όχι σήμερα 11, 30 σήμερα, αύριο 31 τελειώνει ο μήνας. Πάει το καλοκαίρι. Πάει το καλοκαίρι, το χαιρετάμε σήμερα το καλοκαίρι. Εδώ είμαστε, ο Λίμπερο παντού, 11 λεπτά και με τα 2, ξεκινάμε. Ως και τις 3 θα πάμε παρεούλα, πριν παραδώσουμε σκητάλη στο πέναλτι και στον Γιώργο Λαγόρα. Σε μια ημέρα κακή θα έλεγα για το ελληνικό ποδόσφαιρο, πολύ κακή συνολικά, μετά από μια πολύ κακή βραδιά που είχαμε χθες. Ξεκινήσαμε με άλλες προσδοκίες ως Ελλάδα. Περιμέναμε αυτή την ώρα που ξεκινάει η κλήρωση του Europa League να μάθουμε τους αντιπάλους του ΠΑΟ και της ΑΕΚ. Του ΠΑΟ και την αρχή περιμέναμε, γιατί την ΑΕΚ δεν είχαμε. Μετά και τη... πήγαν άφανα από τα πράγματα. Ακριβώς. Αλλά τώρα βλέπουμε τον Ashley Cole εκεί, να λογικά θα ξεκινήσει η διαδικασία της κλήρωσης σε πολύ λίγο. Χωρίς καμία ελληνική συμμετοχή, είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό από τη σεζόν 12-13, αν δεν κάνω, όχι, 9-10, από τότε ξεκίνησαν οι ομίλοι του Europa League. Το 9-10 ξεκίνησε το Europa League, αλλά... σε φάση ομίλων όπως τώρα, στη μορφή που έχει τώρα. Από τότε λοιπόν, για πρώτη φορά δεν θα υπάρχει ούτε μία ελληνική ομάδα που θα μας εκπροσωπήσει στη διοργάνωση. Τα πολύ κακό και αυτό δύο φυσικά ομάδες. Και έχει πολλές συνέπειες και στη βαθμολογία της UEFA και φυσικά και στην κατάξη των ομάδων. Στην κατάταξη του ΠΑΟ για παράδειγμα στο UEFA Ranking που μένει πάρα πολύ πίσω και από εδώ και πέρα τα επόμενα καλοκαίρια του θα είναι ακόμη πιο δύσκολα για να μπαίνει σε ομίλους. Θα είναι ως αδύναμος, θα συμμετέχει σε όλες τις κληρώσεις εκτός από τις πρώτες λογικά. Και θα έχουμε πάρα πολλά να πούμε σε αυτή την ώρα. Είναι λίγη ίσως η ώρα για όλα αυτά που θα μπορούσαμε να πούμε σήμερα. Για μια πάρα πολύ κακή βραδιά, μια πολύ μεγάλη αποτυχία όπως είναι η χθεσινή του ΠΑΟ, διότι δεν είναι μόνο ένας απλός αποκλεισμός. Είναι ουσιαστικά υποθήκευση του μέλλοντος του ευρωπαϊκού του συλλόγου για τα επόμενα χρόνια λόγω των δύσκολων κληρώσεων που θα ακολουθούν. Είναι ένα τεράστιο πισωγύρισμα μετά από την πιο επιτυχημένη χρονιά στην ιστορία του συλλόγου. Είναι πολλά αυτά που μπορούμε να πούμε για την χθεσινή αρνητική, πολύ αρνητική βραδιά του ΠΑΟΚ. Και πλέον όλοι πρέπει να κοιτάξουν την επόμενη μέρα. Νωρίτερα διαβάσαμε και ακούσαμε ότι δεν θα γίνουν μεταγραφές. Ολοκληρώνεται ουσιαστικά η μεταγραφική ενίσχυση. Όποια ήταν αυτή μέχρι τώρα για τον δικέφαλο πριν από τα ευρωπαϊκά μάτς. Και αυτό γιατί παραμονεύει το financial fair play. Προφανώς, και όχι γιατί ο χάνει αυτά τα περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ που θα εξασφαλίσει μίνιμουμ με παρουσία στους ομίλους του Europa League. Δεν έχει τηλεοπτικό συμβόλαιο για να έχει από εκεί εγγυημένα έσοδα. Προφανώς και θα έχει έσοδα από το PAOK TV, αλλά δεν μπορεί να τα παρουσιάσει ως ένα εγγυημένο ποσό στο να καλυφθεί έτσι το financial fair play. Ήταν λογικό και επόμενο μετά τον αποκλεισμό. Τα είχαμε ξαναπεί ότι λογικά δεν θα γίνουν μεταγραφές. Και αυτό θα συμβεί από ό,τι φαίνεται. Νομίζω πάντως πως κανείς δεν περίμενε ξεκινώντας τη σεζόν ότι ο ΠΑΟΚ θα μείνει εκτός από τον Αύγουστο. Ξεκίνησε με άλλες προσδοκίες η ομάδα. Προφανώς. Ούτε καν όταν ήρθε η Σλόβα Μπρατισλάβα στον δρόμο του, νομίζω το περίμενε. Σίγουρα και μετά με τις δύο εμφανίσεις με τον Άγιαξ, δεν νομίζω πως κάποιος περίμενε να αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ. Ναι. Βέβαια, δεν μπορούμε να πούμε ότι αποκλειστήκε άδικα. Πλήρωσε τα λάθη του. Πλήρωσε αγωνιστικά ποδοσφαιρικά λάθη που έκανε. Συνολικά το καλοκαίρι αν θέλεις, αυτά τα δύο μάτς μεμονωμένα αν θέλεις. Πάντως νομίζω ότι το ποδόσφαιρο τον τιμώρησε τον ΠΑΟΚ, είχε και την ατυχία βέβαια. Αλλά του κάθε λάθος που έκανε του το έδωσε πίσω, το πλήρωσε με τον πιο ακραίο τρόπο ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή δεν ήταν τυχερός ώστε να κρυφτούν κάποια λάθη. Βέβαια θα μου πεις, αν χθες έμπαινε εκείνη η προβολή του ΑΚΠΟΜ, ναι, σήμερα θα μιλούσαμε τέλος, για μια ομάδα που δεν λυγίζει και κατάφερε να περάσει έτσι, έστω και στο παρατσάκι. Είναι και συγκυρίες, ναι, και η τύχη είναι... Η απόσταση από την επιτυχία στιγμή, ακριβώς, είναι μια στιγμή, μικρή. Βέβαια θα μπορούσε να έχει μπει και το δοκάρι της Σλόβαν και να είχαν τελειώσει όλα πολύ νωρίτερα. Σωστά. Θα μπορούσε να έχει μπει το δοκάρι του Ζαμπά να γίνει 0-1 στο πρώτο παιχνίδι και να είναι όλα τελείως διαφορετικά. Έτσι, είναι πολύ λεπτές ισορροπίες. Δοκάρι και μέσα, επιτυχημένο δοκάρι και έξω. Αποτυχημένο έτσι ουσιαστικά. Ωστόσο, σημασία αυτό το δοκάρι και έξω φανερώνει όλες τις αδυναμίες. Έτσι, σε κάνει να πληρώνεις όλα σου τα λάθη. Το δοκάρι και μέσα, ίσως να τα έκρυβε για ένα διάστημα και να έχει ο ΠΑΟΚ το χρόνο και τα περιθώρια για να τα διορθώσει και με μεταγραφές και με ηρεμία μπροστά του, έχοντας ένα χειμώνα γεμάτο ευρωπαϊκά παιχνίδια να έχει μπροστά του να διαχειριστεί. Τώρα πλέον όλα αλλάζουν. Μπαίνει πίεση. Η σεζόν δεν ξέρω αν μπορούμε να την κρίνουμε ως αποτυχημένη από τώρα. Σίγουρα όμως, κατά το ίμιση, θεωρείται αποτυχημένη. Χάθηκε ένας πολύ μεγάλος στόχος, τον οποίο ο ΠΑΟΚ πέρσι ουσιαστικά τον απόλυσε γιατί υπήρχε η αιμονή του πρωταθλητισμού. Φέτος όμως ήταν ένας μεγάλος στόχος η Ευρώπη και χάνεται τόσο μα τόσο νωρίς και τόσο άδοξα, έτσι. Χρήστο. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Καλά, εσύ? Το ξέρω εδώ. Σε βλέπω λίγο αναστατωμένος. Λίγο... Με τι θες να ξεκινήσεις, πού θες να σταθείς περισσότερο, πες μας. Το τι έφτεξε. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Υπάρχουν πιο ειδικοί από μένα για να πούν τι έφτεξε κτλ. Εγώ θα πω αυτό που είδα χθες. Σύμφωνα με τη δικιά σου σκοπιά. Δεν τζάμπα αναλύσει, τζάμπα διαβάζω αναλύσει επί αναλύσεων από χθες το βράδυ ότι αυτός, εκείνος. Εγώ δεν θα σταθώ στα πρόσωπα, θα σταθώ μόνο στο γεγονός ότι
Είδαμε ένα ΠΑΟΚ που 90 λεπτά έκανε σέντρες. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Ούτε μία συνεργασία από τον άξονα, καμία συνεργασία από τα πλάγια. 90 λεπτά σέντρες. Λογικό είναι δύο σέντρες από τις 30 που έκανε ο ΠΑΟΚ θα κάτσουν. Έκατσε μία Τζουριντέρσκι και έκατσε και το πανέμορφο γκολ του Λιμιού, ο οποίος μαζί με τον Γιαννούλη είναι τα μοναδικά που μπορούμε να κρατήσουμε από χθες. Λιμιός και Γιαννούλης είναι δύο παιδιά τα οποία εκτός το ότι αποδεικνύουν κάθε μέρα ότι μπορούν να είναι βασικοί σε αυτόν τον ΠΑΟΚ, τον ΠΑΟΚ που θέλει να κάνει πρωταθλητισμό και που διεκδικούσε μια θέση στην Ευρώπη, είναι επίσης και παίκτες που μπορεί να στηριχθεί ο Άμπελ Φερέιρα. Αποτελούν σταθερές πλέον, νομίζω. Αυτά. Τώρα από το ποιος φταίει και τα λοιπά είναι θέμα δείξης, θέμα ειδικό. Σίγουρα φταίει ο προπονητής, σίγουρα φταίνει και οι παίκτες. Δεν φταίει ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Όταν κάνεις μακαρόνια και δεν βγαίνει σωστά, δεν φταίνουν τα μακαρόνια. Τα σκάρτα φταίνεις και επειδή είσαι χαζός και δεν τα άφησες να βράσουν. Εντάξει. Ωραία παρομοίωση. Τι παράδειγμα. Αυτά. Λοιπόν, σίγουρα έχουν ευθύνη και οι ποδοσφαιριστές, γιατί είδαμε λάθη που είναι λάθη καθαρά συγκέντρωσης. Για παράδειγμα, δεν μπορούμε να μην σταθούμε στα λάθη τα χθεσινά του Πασχαλάκη. Τα. Έκανε πολλά. Δεν έχει ευθύνη, λες, στα δύο γκολ. Δεν έχει ευθύνη στο πρώτο γκολ στη Σλοβακία. Έχει ευθύνη στο πρώτο γκολ στη Σλοβακία και έχει ευθύνη και στο δεύτερο. Στο πρώτο χθες. Ναι. Γενικότερα, ο ΠΑΟΚ αμυντικά παρουσίασε μια αδράνεια σε όλα τα παιχνίδια, θα πω εγώ. Απλά με τον Άγιαξ δεν σταθήκαμε τόσο σε αυτό, γιατί είχε απέναντι του μια επίθεση πολύ πιο ποιοτική. Οπότε, εν μέρη, το δικαιολογήσαμε κάπως τις ορισμένες στιγμές αδράνειας που υπήρχαν στην άμυνα. Γιατί εντάξει, ήταν πιο υψηλός ο ρυθμός, πιο υψηλή η πίεση του Άγιαξ. Επομένως, υπήρχε έτσι εν μέρη μια αγωνιστική δικαιολογία σε αυτό. Τώρα με τη Σλόβα ανέδειξε ότι χάνεται σε ορισμένα σημεία του παιχνιδιού. Χάνει τη συγκέντρωση μετά το 70 στη Σλοβακία. Φάνηκε αυτό έντονα. Χθες φάνηκε, νομίζω, στις λίγες φορές με στο παιχνίδι που η Σλόβα έκανε επιλεκτικές επιθέσεις. Σε όλες σχεδόν δημιούργησε ευκαιρία. Η αμυντική λειτουργία του ΠΑΟΚ στο 2-2 είναι για χέλια. Αλήθεια. Παίζουνε... ουσιαστικά το τελευταίο 20 λεπτό το ΠΑΟΚ έπαιξε κάτι απλά για να βγουν όλοι μπροστά και ό,τι γίνει. Με κίνδυνο να δεχτεί κανένα δυο κολλακό. Κανένα πλάνο ανάπτυξη, κανένα πλάνο παιχνιδιού. Που αυτό είναι φτύνει προπονητή, εντάξει, σίγουρα. Αλλά από την άλλη, δεν μπορώ εγώ σαν Χρήστος και σαν άνθρωπος ο οποίος έχει παρακολουθήσει όλη την πέρσινη και την προπέρσινη πορεία του ΠΑΟΚ. Λέω για αυτά τα δύο χρόνια, τα οποία ήταν δύο χρόνια με τον Λουτσέσκου που η ομάδα έφτασε σε πρωταθλήματα, άσχετο που του μέτρησε το ένα. Δεν γίνεται να ξέχασε ο Βαρέλα με τον Κρέσπο να μείνονται. Γιατί ο Βαρέλα με τον Κρέσπο έχουν κάνει λάθη σε τρία παιχνίδια τα οποία δεν έχουν κάνει σε δύο χρόνια. Άρα λες ότι η αλλαγή σχηματισμού στην οποία πρέπει ο Φερέρα. Δεν ξέρω τι φταίει. Δεν είμαι τεχνικός διευθυντής, δεν είμαι προπονητής, ή τουλάχιστον όχι ακόμα. Αυτό που ξέρω είναι ότι υπάρχει θέμα μέσα στην ομάδα. Υπάρχει θέμα πνευματικό πάνω απ' όλα. Ναι. Εκεί εγώ θα καταλήξω. Το τακτικό κομμάτι ας το κρίνουν αυτοί που πρέπει. Εγώ ξέρω ότι χθες ο ΠΑΟΚ έπαιζε 90 λεπτά με λιώμες, με σέντρες. Πού το είδαμε εμείς ξανά αυτό? Μόνο τη σεζόν με Άγγελο Αναστασιάδη. 13-14. 14-15. Εκεί. Τέλος πάντων. Γιώργο. Τι να πω, εγώ δεν έχω εικόνα από το παιχνίδι γιατί δεν το παρακολούθησα. Επειδή ήξερα ότι θα δείτε το παιχνίδι του ΠΑΟΚ και εσείς, είδα εγώ το παιχνίδι της ΑΕΚ για να έχουμε ολοκληρωμένη άποψη για τα δύο παιχνίδια. Ναι, έτσι. Θα τα πούμε και για την ΑΕΚ. Εγώ αυτό που είχα πει και στον Χρήστο πριν, εκτός αέρα, δεν ξέρω, δεν είδα το παιχνίδι, αλλά ίσως έκανε η ομάδα τον κύκλο της. Κάποιοι παίχτες, γιατί λέει ότι έγιναν πολλά λάθη στην άμυνα. Και ότι δεν μας είχαν συνηθίσει, π.χ. ο Κρέσπο και ο Βαρέλα κάνουν λάθη. Μήπως φτάσαν στο τέλος τους, ενώ κάνουν τον κύκλο τους. Δεν νομίζω ότι μπορούμε. Ή απλά ήταν μια κακή μέρα και ήρθε σε μια λάθος χρονική στιγμή. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε. Τα δεδομένα να λύουμε τώρα για να δούμε τι φταίει, τι έχει φταίξει. Ναι, ο Βαρέλα και ο Κρέσπο για παράδειγμα νομίζω είναι από τους βασικούς. Σωστά. Οπότε είχαν μια κακή μέρα. Ούτε αυτό μπορώ να το πω τόσο απλά. Πώς γίνονται τα λάθη. Νομίζω ότι είναι θέμα συνολικό όταν έρθει μια αλλαγή προπονητή. Μια μέρα πριν την προετοιμασία, και ο νέος προπονητής αναλαμβάνει μια καινούργια ομάδα με στόχο να την πάει για πρώτη φορά στην ιστορία του ομίλου του Champions League, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, θέμα πίεσης, και όταν έρχεται απέναντι του Άγιαξ και καλείσαι να προετοιμάσει ουσιαστικά η πρώτη σου πρόκληση μέσα σε σεζόν τόσο σύντομα, ενώ έχεις αναλάβει την ομάδα, ένα αυτά τα δύο παιχνίδια με τον Άγιαξ, για το όνειρο, για το μεγάλο στόχο. Προφανώς όλο το ενδιαφέρον έπεσε εκεί. Δεν ξέρω τι λάθη και αν έγινε σωστά στην προετοιμασία με προσέγγιση αυτών των δύο αγώνων πάντα.
δεν είχε την ηρεμία να δουλέψει ο Φερέιρα για τα μετέπειτα. Και ένα τομέα για παράδειγμα που μπορούμε να σταθούμε είναι ότι ο ΠΑΟΚ φανερώνει έλλειψη δυνάμεων και πνευματική συγκέντρωση μετά από το 60-70. Και αυτό φάνηκε και εχθές. Άσχετα που πίεση στο τέλος, γιατί αναγκαστικά η Σλόβα να μείνονταν συνεχώς. Είδαμε, για παράδειγμα, ο Εσίτη σε όλα τα μάτια, αν δεν κάνω λάθος, που ξεκίνησε βασικός, μετά το 60-70 το βλέπουμε να μην μπορεί να συνεχίσει και να μην αλλαγεί. Είδαμε τον Μπίσβαρ χθες μετά το 80 να μην μπορεί να. Να μην έχει ανάση καθόλου, να μην μπορεί να είναι ο ποιοτικός Μπίσβαρ που ξέρουμε λόγω κόπωσης. Που εκεί χρειαζόταν κιόλας. Φυσικά. Χρειαζόταν κάποιες συνεργές του. Φυσικά. Είναι ένας τομέας στον οποίο μπορούμε να σταθούμε και προφανώς αυτό σχετίζεται και με το ότι η προετοιμασία έγινε με γνώμονα μόνο τα μάτια με τον Άγιαξ. Δεν ξέρω αν μπορούμε να κατηγορήσουμε για αυτό το Φερέιρα με τον τρόπο που ήρθε και το τι ανέλαβε και τι έπρεπε να κάνει όταν ήρθε. Έτσι. Εντάξει, βέβαια και μην ξεχνάμε ότι. Ήρθε, πήρε την ομάδα και σε 20 μέρες έπρεπε να βρει τρόπο να περάσει τον Άγιαξ. Στο ίδιο σημείο βρέθηκε και ο Λουτσέσκου δύο χρόνια πριν. Είχε έρθει εκείνο ο αποκλεισμό από την Έσταση. Ναι, και παρόμοια, στη συνέχεια. Ναι, παρόμοια κατάσταση. Στη συνέχεια παρόμοια κατάσταση. Τα πράγματα βελτιώθηκαν γρήγορα και ναι, έδειξε άλλο πρόσωπο ο ΠΑΟΚ. Η διαφορά τώρα είναι ότι ο Φερέιρα πήρε μια ομάδα την πιο πετυχημένη, ναι, μια πετυχημένη στην ομάδα. Ιστορία του ΠΑΟΚ με όλα τα περσινά κατορθώματα. Έτσι, αλλά σίγουρα πάντα μια αλλαγή προπονητή σε αυτό το timing είναι λογικό να φέρει. Αλλαγές και σημεία που θα δυσκολέψουν όταν έρχεται έτσι και με αυτόν τον τρόπο. Τακτικά. Και όταν ακολουθούν αυτοί οι στόχοι. Ο Φερέιρα μπορεί στον επόμενο χρόνο να παρουσιάσει κάτι καλύτερο και αυτό που παρουσιάζει ο Λουτσέσκου. Δεν το ξέρουμε αυτό. Ναι, δεν κρίνουμε δεν τώρα. Προφανώς δεν κάνουμε κριτική στον Φερέιρα συνολικά. Αλλά δεν μπορούμε και να μην πούμε, να μην τονίσουμε ότι έκανε κάποια σοβαρά λάθη σε αυτά τα δύο παιχνίδια με την Σλόβαν. Έτσι. Νομίζω ότι δεν υπάρχει θέμα στο πνευματικό κομμάτι μέσα στην ομάδα όταν η μπάλα καίει και αυτός που βγαίνει μπροστά είναι ο Γιαννούλης. Ένα παιδί το οποίο ήρθε για δεύτερο αριστερό μπακ πίσω από του Βιερίνια. Ήρθε ο τραυματισμός του Βιερίνια, ξεκινάει την προετοιμασία, ο Άμπλ Φερέιρα ζητάει αριστερό μπακ και μετά το παίρνει πίσω γιατί τον πείθει ο Γιαννούλης και είναι ένα παιδί το οποίο βγαίνει μπροστά, παίρνει πάνω του προσπάθειες. Όταν έχουμε μέσα στην ομάδα προσωπικότητες, όπως ο Μπίζεσβαρ, όπως ο Ακπομ. Ο Ακπομ είναι αρρώστη, εντάξει. Να λέει ποτέ ότι είναι προσωπικότητα. Δεν έχει την εμπειρία. Καταλαβαίνω. Δεν ήταν καλός χθες ο Ακπομ πάντως. Όχι. Επειδή αναφέρεσαι στο συγκεκριμένο. Δεν ήταν. Κανένας δεν ήταν. Εγώ σου είπα. Μου άρεσε μόνο ο Γιαννούλης και ο Λιμιός. Και στο πνευματικό τομέα είναι λογικό να υπάρχει επιρροή και αλλαγή όταν υπάρχει αλλαγή προπονητή. Γιατί είναι διαφορετική η προσέγγιση, η προετοιμασία των αγώνων στο ψυχολογικό και στο πνευματικό τομέα από προπονητή σε προπονητή. Είναι λογικό ακόμη να μην έχει μάθει τόσο καλά τα κουμπιά των παικτών και πώς να σου προετοιμάσει ο Φερέιρα. Είναι αυτό νομίζω λογικά πράγματα. Εξηγούνται ποδοσφαιρικά αυτού του είδους οι συνέπειες μιας αλλαγής προπονητή σε αυτό το timing. Το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχασε το μεγάλο του στόχο όμως. Και ότι από εδώ και πέρα εντάξει. Μπορεί, παραλαμβάνω, ο Φερέιρα σε ένα χρόνο να παρουσιάσει κάτι ακόμη καλύτερο και από τον Λουτσέσκου και να έχει τα ανάλογα αποτελέσματα στην Ελλάδα. Ο W κτλ. Και να παίζει καλύτερο ποδόσφαιρο. Δεν το ξέρουμε αυτό τώρα. Ναι, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να κάνουμε το βήμα παραπάνω. Εντάξει, δεν κάποια κάποιο... στιγμή ο ΠΑΟΚ πρέπει. Να κάνει το βήμα παραπάνω στην Ευρώπη. Ναι, καλό το. Καλή Ελλάδα, καλό το πρωτάθλημα. Προφανώς, αυτό συμφωνούμε. Ο μεγάλος στόχος ήταν αυτός φέτος και χάθηκε τόσο προώρα και άδοξα. Το θέμα είναι, φταίει μόνο ο Φερέιρα, λες. Έγιναν λάθη στο μεταγραφικό σχεδιασμό. Φταίνε όλοι. Χάθηκαν όλα λόγω της φυγής του Λουτσέσκου. Ουσιαστικά το timing που ήρθε αυτή. Γιατί εντάξει, μπορεί τώρα με τον Λουτσέσκου να μιλούσαμε για κάτι διαφορετικό. Εγώ σου είπα. Με την πεπατημένη του Λουτσέσκου, αν θέλει. Να το πούμε έτσι. Επειδή προϋπήρχε ό,τι προϋπήρχε. Εγώ σου είπα. Φταίει από τον, από τον υπεύθυνο αποκατάστασης μέχρι και τον Ιβά Σαββίδη. Φταίνε όλοι. Ανεξαρτήτου θέσης και ανεξαρτήτου προσώπου. Γι' αυτό που είδαμε, φταίνε όλοι. Δεν φταίει μόνο ο Φερέιρα, δεν φταίει μόνο ο Βαρέλη, δεν φταίει μόνο ο Πασχαλάκης. Φταίνε όλοι. Σίγουρα ποτέ δεν φταίει ένα σε μια ομάδα. Φταίνε όλοι. Και φταίνε όλοι όχι. Γιατί η ομάδα εντάξει δεν πήρε δημιουργικό χάφ αντί του Μαουρίτσιο, επειδή δεν πήρε άλλο center for. Αυτά άστα. Φταίνε όλοι γιατί η ομάδα παίζει με έπαρση. Παίζει όλοι γιατί η ομάδα παίζει καλός κακός με τη μύτη ψηλά. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το πλήρωσε. Και με στη Σλοβακία το πλήρωσε και εδώ στην Τούμπα. Ναι. Λες ότι συνολικά ο οργανισμός ΠΑΟΚ από διοίκηση, κόσμο, ομάδα, παίκτη, τεχνικό team δεν αντιμετώπισε όπως θα έπρεπε αυτά τα δύο ματς με τη Σλόβαν. Εγώ επειδή είμαι εκτός. Εκτός ομάδας, μπορώ να βγω και να πω: έλα μωρέ, πια Σλόβαν. Δεν τη βλέπω καν. 30.000 κατοίκους έχει. Ούτε το χωριό μου δεν έχει 30.000. Κατάλαβες. Εσύ όμως που παίζεις και είσαι μέσα στην ομάδα, εσύ έχει ψι ωμέγα, πρέπει με τον ίδιο επαγγελματισμό που δείχνεις όταν παίζεις με τον Ολυμπιακό, με τον Άγιαξ, πρέπει να παίζεις και με τη Σλόβαν. Και να προετοιμάζεσαι το ίδιο. Δεν κατάλαβα ποτέ γιατί ο ΠΑΟΚ βγήκε τόσο ψηλά στο πρώτο παιχνίδι με τη Σλόβαν, στο 90 φεύγα. Ήταν λάθος διαχείριση. Εκεί είχε το 0-0. Εγώ δεν το κατάλαβα.
Δεν το έκανε. Γιατί ίσως το θεώρησε αποτυχία ότι ένα 0-0 με την Σλόβα. Χθες ουσιαστικά σε μεγάλο βαθμό κριτική και σε αυτό η πρόκληση, το γκολ εκείνο. Με 0-0 με λίγα λόγια. Θα περνούσε έτσι, με μια απλή νίκη. Ναι. Ίσως πληρώσαν την υπεροψία τους. Ότι είμαστε καλύτερη ομάδα, εμείς σκοτράμε στα ίσια τον Άγιαξ. Οπότε. Ναι. Που δεν νομίζω να είναι έτσι. Και αλλά... χθες κάνει τρομερά λάθη ο Πάοκ πίσω. Mm-hmm. Μεσοαμυντικά παρουσιάζει τεράστια κενά. Κάνει τρομερά λάθη. Και όταν τον απειλεί τόσο πολύ μια ομάδα όπως η Σλόβαν. Εγώ ξέρετε, καταλαβαίνω. Λέγαμε όλοι και μέσα σε αυτούς, όταν ο Λουτσέσκου είπε ότι θέλω Κάνιας και Σάχοφ να μείνουν στην ομάδα. Όλοι λέγανε, έλα μα, θα μας αλλάξουν επίπεδο Κάνιας με τον Σάχοφ. Κι όμως. Ο Κάνιας είδε, θα παίξει ο Μίλου Τσάμπιονς Λιγκ. Κι όμως, ο Κάνιας θα παίξει ο Μίλου Τσάμπιονς Λιγκ. Εντάξει, δεν είναι... αυτά είναι τώρα επιμέρους στοιχεία. Προφανώς και παίζουν λίγο πολύ το ρόλο τους. Ενώ γίνεται η κλήρωση τώρα του Europa League. Και βγήκε δυνατό. Με Σεβίλη ο Αποέλ. Ναι. Αυτό βολεύει ίσως λίγο στη βαθμολογία της Ελλάδας. Γιατί πλέον η μάχη εκεί και πολλοί μπορεί να μην δίνουν σημασία, αλλά είναι πολύ σημαντικό πλέον γιατί κινδυνεύουμε να χάσουμε ακόμα και παρουσία ομάδα στο Europa League. Ναι, αν έτσι, από τη σεζόν 21-22, τα επόμενα δύο χρόνια, κινδυνεύουμε να χάσουμε παρουσία ομάδα στο Champions League και στο Europa League. Έτσι. Έτσι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μία ομάδα στο Champions League και το δεύτερο προκριματικό θα ξεκινάει αν χάσουμε 15η θέση. Μόνο μετά... μία, μόνο πρωταθλής από τον δεύτερο προκριματικό γύρο. Δεύτερο προκριματικό γύρο και οι άλλες τρεις ομάδες θα πηγαίνουν στο Europa League 2 στο δεύτερο προκριματικό. Νέα διοργάνωση ήταν αυτή, ναι. Όχι το Europa League όπως ξέρουμε τώρα. Εκεί δεν θα έχουμε καμία ομάδα. Ναι. Οπότε στηριζόμαστε στην ουσία. Από τον Ολυμπιακό τώρα εξαρτάται. Όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο και τα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Θα πρέπει να πάρει τουλάχιστον εισιτήριο για το Europa League του 32. Είναι η μάχη με τον Αποέλ. Κοιτάξτε, εξαρτάται τι θα κάνει και ο Αποέλ. Γιατί και η Κύπρος μία ομάδα έχει τον Αποέλ. Εξαρτάται τι θα κάνουν και οι Κύπροι. Απλά θα είναι πιο, ίσως, πιο εύκολο να συγκεντρώσουν βαθμούς μέσα στον όμιλο. Αλλά τώρα βλέπουμε με τη Σεβίλη που κληρώθηκε. Θα δούμε και τι άλλε δύο ομάδε. Ναι. Θα είναι δύσκολο να πάρει αποτέλεσμα. Ναι. Πάντως είναι πολύ σημαντικό αυτό και ο ΠΑΟΚ έχει μείνει πολύ. Πίσω στο ranking της UEFA. Ναι, για τον εαυτό του, για τους βαθμούς πιο πίσω. Ναι, γιατί με το σύστημα που έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια μετρά η βαθμολογία της τελευταία πενταετία. Ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά στην πενταετία του προσθέτει άλλη μία τραγική σεζόν. Δύο καλές χρονιές. Ουσιαστικά μετρά τις τρεις τελευταίες χρονιές. Η φετινή που είναι τραγική. Η περσινή που ήταν πολύ κακή γιατί ουσιαστικά πήρε μόνο τη νίκη με την Μπάτε. Με την Μπάτε ακριβώς. Έτσι, στον όμιλο. Οπότε πάλι συγκέντρωσε πολύ λίγους βαθμούς. Και να πούμε ότι στα προκριματικά δεν μαζεύεις πόντους για τον εαυτό σου. Το πούμε αυτό. Μπράβο, ναι. Γι' αυτό και... μπορεί να ρωτηθεί κανείς ότι. Μα πώς γίνεται αυτό. Κερδίσαμε τη Σπαρτάκ. Yeah. Δεν υπάρχει. Στα προκριματικά δεν παίρνει βαθμούς για τον εαυτό σου. Παίρνει μόνο για τη χώρα. Σωστό. Και υπάρχει και η προηγούμενη από αυτήν, η πιο άθλια σεζόν. Πάλι τον αποκλειμμένο σου τον Πότε Πόκ. Στην τελευταία του πενταετία στην Ευρώπη, γιατί είπαμε ένα πενταετία είναι το σύστημα βαθμολόγησης, δηλαδή αφαιρείται μια προηγούμενη, δεν θυμάμαι αν ήταν καλή εκείνη η χρονιά, αυτή που φεύγει τώρα και μπαίνει η φετινή. Πρέπει αρνητική. Να η τελευταία που μένει και τον ΠΑΟΚ που θα ισχύσει από την επόμενη χρονιά, νομίζω είναι εκείνη που πέρασε από τη Φιωρεντίνα το διπλό, εκείνη η χρονιά πρέπει ναι, να είναι. Η τελευταία του καλή η τελευταία κιόλας, που στην μένει, ναι, που έχει περάσει στους 32 και έπαιξε με την Σάλκη. Ναι. Νομίζω εκείνη η χρονιά είναι. Οπότε πάω στην πενταετία θα έχει την πολύ κακή σεζόν. Και πολύ χαμηλή βαθμολόγηση. Ναι. Και ομάδες που τώρα είναι στην 67η θέση, αλλά συνεχίζουν ομάδες στους ομίλους που με μία νίκη και δύο νίκες στον όμιλό τους θα τον προσπεράσουν. Οπότε θα πέσει ακόμη πιο χαμηλά. Θα τον προσπεράσει και η ΑΕΚ λογικά, που η ΑΕΚ έχει μόλις τρία χρόνια στην Ευρώπη από το που επέστρεψε. Είναι η τρίτη χρονιά φέτος. Θα τον προσπεράσει και η ΑΕΚ στο UEFA Ranking. Η τέταρτη είναι απλά αντιμία, δεν είχε πάει πολύ άσχημα. Είχε αποκλειστεί τον πρώτο γύρο τη Ρετιέν. Ναι. Οπότε. Καταλαβαίνουμε όλοι τις συνέπειες αυτού. Ο ΠΑΟΚ θα είναι μόνιμα στους ανίσχυρους τα επόμενα χρόνια. Mm-hmm. Με ό,τι αυτό συνεπάγει τις κληρώσεις του, είτε πάει στα προκριματικά του Champions League σίγουρα. Είτε στο Europa League. Και στο Europa League θα και είναι. Στο Europa League, πλέον, γιατί θα πέσει κάτω από την 8η-20η θέση, ναι. Αν δεν κάνω λάθος. Κοίταξε, άμα παίξει το δεύτερο τρίτο προκριματικό του Europa θα είναι ισχυρό. Ναι, αλλά μετά στα play-off, στα play-off θα μπορεί να συναντήσει ομάδες ναι, ναι, πολύ δύσκολα, πιο δυνατές. Που είναι και ο στόχος να περάσει από εκεί για να πα στου ομίλου. Είναι πολύ κακή η χθινή για τον ΠΑΟΚ και υποθηκεύει το ευρωπαϊκό του μέλλον σε μεγάλο βαθμό. Είναι μεγάλο ψωγύρισμα και. Τι να πω, δεν ξέρω πώς μπορεί να το καλύψει τώρα τα επόμενα χρόνια. Πρέπει να κάνει υπερβάσεις για να επανέλθει. Και τυχερός σκληρώσεις. Χαλάει ό,τι έχτιζε ουσιαστικά την προηγούμενη, αν βγάλουμε αυτές τις τρεις τελευταίες σεζόν. Είχε χτίσει κάποια καλά πράγματα από στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία δεκαετία. Τα γκρεμίζει όλα τώρα. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, να πάμε να κάνουμε το break. Είναι σε εξέλιξη η κλήρωση του UEFA Europa League. Με δυνατά ζευγάρια από ό,τι βλέπω σε όλους τους ομίλους ως τώρα. Ναι, θα έχει ωραία πραγματάκια. Θα δούμε ολοκληρωμένη εικόνα για να μην κουράζουμε ναι, ναι, ναι. Για τους 12 ομίλους συνολικά όταν θα ολοκληρωθεί. Λογικά μετά το break θα τα έχουμε έτσι, συνολικά. Έχουμε να πούμε και για τη χθεσινή κλήρωση του Champions League.
για Φαντάι, Καζάρου, ναι, πήραν τα βραβεία. Όλα αυτά έχουμε αρκετά πράγματα για να πούμε. Για την ΑΕΚ θα μας πεις, Γιώργο, τι είδες εκεί. Και μην ξεχνάμε ότι είναι και Παρασκευή και από αύριο μπαίνουμε και πάλι σε ρυθμούς πρωταθλήματος. Έχουμε Super League, θα δούμε και το πρόγραμμα, θα δούμε και τα μάτια από τον Κύριακο. Εδώ στο επόμενο ημίωρο. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Είμαστε, επανήλθαμε. Λίμπερο Παντού, μέρος δεύτερο. 3 παρά 20. Έχουμε ένα 20 λεπτό γεμάτο. Όμως πρέπει να παραδώσουμε σκητάλη στον Γιώργο Ζαγόρα με το πέναλτι. Θα έχει σήμερα πολύ πράγμα να πει, έτσι. Θα είναι απολαυστικό το πέναλτι 3 με 5. Να πάμε να δούμε τι είχαμε χθες, μάλλον στην κλήρωση του Champions League. Και μετά θα πούμε για το Europa. Ναι, το Europa λίγο ολοκληρώνεται. Είναι σε εξέλιξη, θα το πούμε ολοκληρωμένα. Με δυναμικότητες, μπράβο, να τους δώσουμε ολοκληρωμένα τους ομίλους. Να δούμε λίγο τι έγινε χθες το απόγευμα στο Μονακό, στην κλήρωση του UEFA Champions League. Να θυμηθούμε μια τους ομίλους, γιατί χθες και με το μάτς του ΠΑΟΚ πολλοί μπορεί να μην δώσατε πολύ σημασία. Να δούμε λίγο τι έχουμε να περιμένουμε. Εκεί βγήκαν έτσι ωραίοι ομιλοί, ωραία ζευγαρώματα θα έχουμε. Εκτός από έναν όμιλο θα πω εγώ που μοιάζει πολύ σε Europa League παρά σε Champions League. Ποιον λες? Τον ποιος ήταν ο G, θα δούμε τώρα. Ποιες ομάδες? Να, αυτός είναι. Αυτός, ο G, ναι, ο G. Τον όμιλο του Zenit. Ναι, Zenit, Benfica, Lyon και Λειψία. Ναι. Δεν ξέρεις ποιος θα περάσει και ποιος θα αποκλειστεί εδώ πέρα. Όντως. Αλλά δεν με βάζει έτσι... Δεν είμαι έτσι δυνατός, ρε παιδί μου, να κάτσω τα παιχνίδια αυτά. Ναι. Λοιπόν, πάμε λίγο να τα πάρουμε τη σειρά για να πάμε μετά και στο Europa. Θα έχουμε και Νίκο Παδόπουλο στη συνέχεια, γύρω στις 3:50 να μας πει για το του Άρη. Λοιπόν, πάμε λίγο να θυμηθούμε χθες τι έγινε. Καταρχήν να πούμε ότι ο Φαντάικ πήρε το βραβείο του κορυφαίου του σεζόν στο Champions League. Το λέγαμε. Αναμενόμενο. Περιμένουμε κιόλας, ναι, δίκαια η UEFA και καλύτερο αμυντικό. Μαζεύει τίτλους και τρόπαια ο Φαντάικ φέτος. Είχε την τιμητική της εχθές η Λίβερπουλ και έτσι. Ο Άλισον πήρε το βραβείο του καλύτερου τερματοφύλακα. Ντε Γιόνγκ καλύτερος μέσος. Και ο Μέση καλύτερος επιθετικός. Mm-hmm. Ο Αζάρ καλύτερος παίκτης του Γκροπαλί και αυτό αναμενόμενο. Το σήκωσε πέρσι με την Τζέλσι. Τα περιμέναμε και αυτά λοιπόν. Πάμε να θυμηθούμε έτσι μια στα γρήγορα τους ομίλους του Champions League. Πρώτος όμιλος Παρίσι Ζερμέν, Ρεάλ Μαδρίτης, Κλαμπ Μπριζ, Γαλατασαράι. Δεύτερος όμιλος, όμιλος του Ολυμπιακού, Μπάγκερ Μονάχου, Τότεναμ, Ολυμπιακός και Ερυθρός Αστέρας. Νομίζω ο Ολυμπιακός θα παλέψει για τρίτη θέση με τον Ερυθρό Αστέρα. Τρίτος όμιλος, Manchester City, Σαχτάρ Ντόνεσκ, Δυναμό Ζάγκρεπ και Αταλάντα. Στα μαλακά η Manchester City, θα έχει εύκολο έργο Γκουαρντιόλα εκεί νομίζω. Γιουβέντους, Ατλέτικο, Μπάγκερ Λεβερκούζεν και Λοκομοτίβ Μόσχα στον τέταρτο όμιλο. Εδώ είναι έτσι μια επανάληψη, αν θέλεις, μια ρεβάντς για το περσινό μάτς εκεί που το γύρισε ο Ρονάλντο μόνος του. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται ποιος θα πάρει την πρώτη θέση και ποιος θα πάρει και το Europa League. Σε ευρωπαϊκά μάτς κοντά στον Αθλητικό για το Champions League, ο Ρονάλντο έχει 7 γκολ σε 8 εμφανίσεις και με τη Real και με την Juventus στο περσινό hat-trick. Συνέχισε λίγο Γιώργο, πέμπτος όμιλος. Πέμπτος όμιλος, Liverpool, πρωταθλήτρια Ευρώπης με Νάπολη, Salzburg και Genk. Ξεκάθαρο φαβορί εδώ η Liverpool, αλλά και η Νάπολη από κοντά. Ναι. Βάλουμε σε αυτό το... Ναι. Ήταν και μαζί πέρυσι στον όμιλο. Έπαιξαν και για τη δεύτερη θέση. Την πήρε η Λίβερπουλ. Ήταν και η Παρίσι στον όμιλο. Νομίζω έτσι πως βγήκαν και από τα γκρουπ θα βγουν και στην βαθμολογία. Έτσι πιστεύω. Ναι. Δεν γνωρίζουμε ακόμα βέβαια. Δεν μπορούμε να ξέρουμε αν δεν γίνουν τα παιχνίδια. Αλλά έτσι φανταζόμαστε. Στον όμιλο τον έκτο. Μπαρτσελώνα, Ντόρτμουντ, Ίντερ και Σλάβια Πράγα. Και γελάω. Όπως γέλασαν οι άνθρωποι τη Σλάβια Πράγα μόλις έκλεισαν την κλήρωση. Κρίμα για τους ανθρώπους, γράφανε βάλανε και τα αντίστοιχα, πώς θα λένε, τα hashtag. Ναι. Pray for Sparta Pragas. Είναι λογικό, έτσι. Σλάβια, έχει, κρίμα για τη Σλάβια. Έχει θα μαζέψει πολλά λογικά. Νομίζω στόχος στη Σλάβια θα είναι να πάρει κάποιο πόντο. Ναι. Και αν τα καταφέρει. Πέρυσι να θυμίσουμε μόνο για και θα καταφέρει να πάρει πόντο στον ομίλους. Είναι μοναδική ομάδα, μάλλον θα είναι και η Σλάβια φέτος. Στον 7ο όμιλο που αναφέραμε και πριν, Zenit, Benfica, Lyon και Λειψία. Europa League. Πολύ αμφίροπος, αλλά δεν σε προειδεάζει για Champions League όλο αυτό. Και τελευταίος όμιλος, Chelsea, Ajax, Valencia και Lille. Και εδώ ανοιχτός όμιλος, γιατί η Chelsea δεν είναι πάρα πολύ δυνατή φέτος. Ο Ajax έχει τα θεματάκια τα γνωστά. Η Valencia, δούμε αν μπορεί να κάνει την έκπληξη. Στην επιστροφή της. Ακριβώς. Χρόνια, και η Lille στην επιστροφή της του Champions League μετά από πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Και αυτή στους ομίλους. Αμφίροπη. Οι δύο τελευταίοι όμιλοι είναι αρκετά αμφίροπη. 17-18 Σεπτεμβρίου, Τρίτη Τετάρτη ξεκινούν τα παιχνίδια. Έχει και ντέρμπι στην Πρεμιέρα, έχει Παρί Ρεάλ, έχει Ντόρντ Μπαρτσελώνα, έχει Γιουβέντους Ατλέτικο. Παίζει με την Τότεναμ στο Κραϊσκάκης. Για να δούμε και τι θα γίνει. Και τα δύο κολλητά μάτς που έχει, Τρίτη Τέταρτη αγωνιστική είναι με την Μπάγερν. Την Μπάγερν, ναι. Όπως είχε γίνει πέρυσι με την ΑΕΚ. Η Μπάγερν έρχεται και δεύτερη φορά στην δεύτερη σερή χρονιά στην Ελλάδα. Και πέρυσι έτσι σερή ήταν Τρίτη Τέταρτη αγωνιστική τα δύο παιχνίδια. Σωστά. Πάμε τώρα, βλέπω ολοκληρώνονται σιγά σιγά και οι όμιλοι του Europa League. Πάμε να τους δώσουμε και αυτούς. Τους βάλανε εδώ πέρα για να δούμε αν τα έχουν δώσει όλα. Ακόμα δεν τους έχουν δώσει όλους.
Μικρή αναμονή. Τέσσερις όμιλοι νομίζω να κρυθούν. Πάμε να πιάσουμε τη σειρά εμείς αυτούς που έχουμε ήδη. Πρώτος όμιλος Σεβίλη, Αποέλ, Καραμπάκ, Ντουντελάντς. Δεύτερος όμιλος Δυναμό Κιέβου, Κοπενχάγη, Μάλμε, Λουγκάνο. Τρίτος όμιλος Βασιλεία, Κράσνονταρ, Χετάφε, Τραμπζονσπορ. Τέταρτος όμιλος Sporting Λισαβόνα, PSV, Eindhoven, Rosenborg και Lens Klinger από την Αυστρία. Πέμπτος όμιλος Λάτσιο, Celtic, Ρεν και Κλουζ. Έκτος όμιλος Arsenal, Eintracht Frankfurt, Standard Liège και Guimaraes. Ναι. Συνέχεια έχουμε Porto, Young Boys, Feyenoord και Rangers. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αυτό είναι όμιλος Champions League νομίζω. Είναι πολύ ενδιαφέρον όμιλος. Με ιστορία στο Champions League όλες οι ομάδες αυτές. Όγδος όμιλος CSKA Μόσχας, Ludogorets, Espanyol και Ferencváros. Ωραία. Ένατος όμιλος Wolfsburg, Γάνδη, Ζενετιέν και Ολεξάνδρια από την Ουκρανία. Παρθενική συμμετοχή. Σωστά. Σε φάση ομίλων ευρωπαϊκή διοργάνωση. Απευθείας είχε περάσει, απευθείας νομίζω. Δεν έδωσε καν προκριματικά συγκεκριμένη ομάδα. Ναι, νομίζω δεν έδωσε. Ναι, ναι, σωστά. Οι Ουκρανοί είναι ψηλά στη βαθμολογία και βγάζουν απευθείας ομάδες. Ναι, στην ένατη θέση νομίζω. Δέκατος όμιλος Ρώμα, Μέχεν Γκλάντμπαχ, Μπασάξε Χίρ και Βόλτσμπεργκ. Και αυτή η πρώτη φορά σε όμιλο Ευρωπαϊκή Διοργάνωση. Ακριβώς, και τώρα περιμένουμε τους τελευταίους δύο ομίλους. Δεν μας έχουν δώσει ακόμα. Α, είναι η Σλόβαν Μπρατισλάβας. Μπήκε στον όμιλο των 11ο. Με Μπεσίκτας Μπράγκα, Γούλφς και Σλόβαν Μπρατισλάβας. Ωραία. Αυτός είναι ο 11ος όμιλος. Μπεσίκτας λοιπόν, Μπράγκα και Γούλφς στο δρόμο της ομάδας που απέκλεισε τον ΠΑΟΚ. Δύσκολο το έργο της. Ακριβώς. Δεν ξέρω αν θα καταφέρει να πάρει και αυτή τη βαθμό. Έτσι όπως την είδαμε. Θα παλέψει βέβαια, σκληροτράχηλη ομάδα. Και για δεν να ξέρω. Δούμε ποια είναι και η τελευταία της παρέας. Η Alkmaar είναι. Και αυτός είναι πολύ δυνατός όμιλος ο τελευταίος. Manchester United, Αστάνα, Παρτιζάν και Alkmaar. Και εδώ μας ενδιαφέρει γιατί είναι η Παρτιζάν η οποία είναι σερβική ομάδα. Σερβοί μας κυνηγούν ακριβώς τη βαθμολογία. Δεν θέλουμε να συγκεντρώσουμε πολλούς βαθμούς. Οπότε θα έχει δύσκολο έργο και η Παρτιζάν. Ειδικά με Manchester. Βέβαια. Και η Αστάνα δεν είναι αμελητή ποσότητα και η Alkmaar έχει τις εμπειρίες της από ευρωπαϊκές οργανώσεις. Νομίζω η καλύτερη όμιλη είναι εκεί οι τρεις που είναι και στη σειρά. Αυτή, από πάνω. Ναι, Λάτσιο, Σέλτικ, Ρεν, Κλουζ ο ένας. Arsenal, Eintracht Frankfurt, Σαντάρ, Λιέγης και Γκυμαράες ο άλλος. Και πιο δύσκολος είναι αυτός ο G, ναι. Ο έβδομος. Με Porto, Young Boys, Feyenoord και Rangers. Α, και έχουμε και έναν επίσης καλό, το Roma, Gladbach, Basaksehir Ξεχύρ και η Πρωτάρα Wolfsburg. Πολύ νομίζω έχει αρκετά ενδιαφέρον ναι, ομίλους ακριβώς. Και αυτός, και ο Σι είναι καλός. Ναι, σωστά, Βασιλεία, Κρασνοντάρ, Χετάφε και Τραμπζονσπορ. Ναι, πολύ δυνατός. Θα μπορούσε να βρεθεί και εδώ πέρα σε αυτόν τον όμιλο. Νομίζω θα ήταν στο τέταρτο γκρουπ. Ναι, σωστά. Μιας που δεν είπαμε κιόλας για το χθεσινό παιχνίδι της ΑΕΚ, εντελώς μεταμορφωμένη. Καμία σχέση. Το είχαμε πει και το έχουμε. Α, να τα πούμε μετά. Να συνεχίσουμε στο φινάλι μετά. Πάμε σε Νίκο Παπαδόπουλο να μας πει τι συμβαίνει στον Άρη που είχαμε πραγματάκια και σήμερα. Καλησπέρα Νίκο, τι γίνεται. Γεια σας παιδιά, τι κάνετε. Μια χαρά, εσύ. Δόξα τω Θεώ. Να εδώ είδαμε την κλήρωση. Ο Αποέλ με ποιον έπεσε. Ο Αποέλ έπεσε με την Σεβίλη, την Καραμπάκ ξανά την αντιμετωπίσει όπως τα προκριματικά, Champions League και την Ντουντελάντς. Περνάει νομίζω. Νομίζω ότι έχει ελπίδε. Για την Ελλάδα βέβαια το σημαντικό είναι να μην περάσει από έρθει. Ναι, σωστό. Ώστε να μην χάσουμε τη 15η θέση οριστικά. Έτσι. Με την Καραμπάκ. Και τον Ολυμπιακό βέβαια θα κάνει. Εκεί, αυτοί οι δύο πλέον παίζουν, όλοι οι μάχοι εκεί γίνεται. Ναι, τώρα ποιος θα μαζέψει τους περισσότερους βαθμούς, αν καταφέρει κάποιος τυχαίο να προκριθεί, τι μπορεί να κάνουμε μετά στο Europa League, αν πάνε στο Europa League, βασικά δεν έχει. Ο Ολυμπιακός βασικά αν πάει στο Europa League, όχι η Europa League. Παίζει και αυτό τον... το ρόλο του. Γιατί αλλιώς του χρόνου θα έχουν μια ομάδα λιγότερη στο Europa League. Γιατί με θεμόμενο το 21-22, αλλά ναι, δεν είναι και πολύ μακριά, έτσι. Ναι, ναι, όχι, όχι. Οπότε είμαστε ζόρικα. Πάντως ο Ολυμπιακός είναι σε πιο δύσκολο δρόμο γιατί είναι στο Champions League και έχει πιο δύσκολους αντιπάλους. Ναι, αλλά αν καταφέρει να προκριθεί παίρνει και τον bonus, 1000 βαθμούς αν δεν κάνω λάθος. Ναι, αλλά τώρα με... Δύσκολο βέβαια, με πολύ δύσκολο. Και... ναι. Ενώ Bayern... στο Europa League τον bonus αυτό είναι στους 8. Είναι στους 8. Τελικά, ναι. Και οι πόντοι από τις νίκες που παίρνει σε Europa League και Champions League είναι ακριβώς οι ίδιοι. Ναι, αυτό είναι το κακό ακριβώς για την Ελλάδα, γιατί ο Αποέλ σίγουρα νομίζω θα μαζέψει περισσότερο. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει πάρει τον bonus των 800 βαθμούς bonus. Ακριβώς. Ναι, ενώ ο Αποέλ δεν το πήρε αυτό. Έτσι έχουν τα δεδομένα. Θα τα δούμε. Έχουμε ένα λόγο χειμώνα να τα δούμε. Έτσι. Στον Άρη τι γίνεται, Νικό, είχαμε σήμερα συνάντηση Καρπίδια Βιαννάκη. Σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε αυτό το ραντεβού του ιδιοκτήτη του Άρη με τον υφυπουργό αθλητισμού στο Electra Palace. Για κάτι παραπάνω από μια ώρα τα είπαν οι δύο άνδρες. Με τον Καρυπίδη να εστιάζει κυρίως
τα θέματα τα οποία αντιμετωπίζει ο ερασιτέχνης Άρης και με βασικό αυτό το θέμα της ΔΕΗ είναι θέματα τα οποία φρενάρουν την υλοποίηση του project το οποίο έχει έτοιμο ο Καρυπίδης σε συνεργασία και με τους Κινέζους για το γήπεδο. Και προκειμένου να μην σκοντάφτει συνέχεια ο Άρης σε διάφορα θέματα προκύπτουν από πλευράς ερασιτέχνη για το γήπεδο, θέλει τη συνδρομή της πολιτείας, συνεργασία, να το θέσουμε καλύτερα, με την πολιτεία, προκειμένου να ξεπεραστούν αυτοί οι σκόπελοι και να προχωρήσει αυτή η σταδιακή υλοποίηση του project που αφορά την αναβάθμιση του γηπέδου από τον Θόδωρο Καρυπίδη, επαναλαμβάνω, συνεργασία με τους Κινέζους, οι οποίοι είχαν βρεθεί πριν λίγες εβδομάδες στο γήπεδο και συμφωνήσαν με τον ιδιοκτήτη του Άρη να βοηθήσουν και αυτοί όσον αφορά το συγκεκριμένο εγχείρημα. Ο κ. Σαββιανάκης δεσμεύτηκε, όπως αναμενόταν ότι θα έκανε, ότι θα τα δει όλα αυτά τα ζητήματα. Το θέμα είναι να δούμε και πράξεις από την νέα κυβέρνηση όσον αφορά το θέμα αυτό του Άρη. Δεν ζητάει έρευνα ο Άρης, ζητάει απλά μια συνεργασία προκειμένου να προχωρήσει ένα έργο το οποίο θα το χρηματοδοτήσει, αν όχι όλο, το μεγαλύτερο κομμάτι ο ίδιος μόνος, έτσι, και με τη συνεργασία του Καρυπίδη με τους Κινέζους. Θα περιμένουμε τώρα μέσα στο επόμενο διάστημα να δούμε αν θα έχει αποτελέσματα το συγκεκριμένο ραντεβού. Από εκεί πέρα υπάρχει το παιχνίδι του αυριανού με τον Βόλο. Η αποστολή θα αναχωρήσει, αν δεν έχει αναχωρήσει ήδη, θα αναχωρήσει σε λίγη ώρα για την Θεσσαλική πόλη, όπου αύριο το βράδυ 9.30 ώρα αντιμετωπίζει τον Νουπουσού, σε ένα παιχνίδι που ο Άρης δεν έχει άλλη επιλογή πέραν της νίκης, ειδικά μετά την γκέλα που έκανε κόντρα στον Όφη το περασμένο Σάββατο. Δεν υπάρχει το περιθώριο της οπαλίας για τους κιτρινόμαυρους. Απέναντι σε έναν Βόλο ο οποίος υπάρχει μεγάλη διαφορά ποιοτικά, αλλά είναι μια ομάδα η οποία έχει μπει με αισιοδοξία, με ενθουσιασμό θα έλεγα, στο πρωτάθλημα. Έχει πάρει την ψυχολογία μετά την νίκη στην Νέα Σμύρνη κόντρα στον Πανιόνιο. Είναι στοιχεία που την καθιστούν ως έναν επικίνδυνο αντίπαλο, παρόλο που υπάρχει μεγάλη διαφορά δυναμικότητας ανάμεσα στα ρόστερ των δύο ομάδων. Ένα Άρης που περιμένουμε τώρα σε λίγο θα ανακοινωθεί και αποστολή που θα ταξιδεύσει στη Θεσσαλική πόλη. Από στιγμή στιγμή θα κάνω και ένα refresh, γιατί μπορεί να έχει ανακοινωθεί, νομίζω κάπου τώρα θα έβγαινε. Για να δούμε ποιες θα είναι και οι επιλογές. Δεν περιμένουμε εκπλήξεις πάντως, έτσι Νίκο. Του Σάββα Παντελίδη, βγήκε να τη ωραία. Ωραία. Θα διαβάσουμε κιόλα. Κουέστα, Έμαν, Σόουζα, Ρόουζ, Σούντρεν, Κόρχουτ, Λάρσον, Σάσα, Ματίγια, Ντιγκινί, Μπρούνο Γκάμα, αναμενόμενο, Μαρτίνες, Τόνσο, Μαντσίνι, Ντουάρτη, Δελιζήσεις, Φετφαντζίδης και Κωνσταντινίδης. Με Μαντσίνι αποστολή, δεν ξέρω τώρα θα τον πάρει και στην 18άδα, αλλά σίγουρα τον έχει. Πόσους πήρε, 20 τώρα? Ένας, δεν γράφει. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 8, 19, 21. Πιθανό να κοπεί ο Μαντσίνι, αλλά τον παίρνει μαζί του να ενσωματωθεί σιγά σιγά. Να εγκληματιστεί. Να ενσωματωθεί. Για να μην είναι το κλίμα, γιατί όπως είπε και ο Παντελίδης χθες μιλώντας την ώρα ότι τον Μαντσίνι τον περιμένουμε να είναι έτοιμος για να το χρησιμοποιήσουμε μετά την διακοπή του πρωταθλήματος. Σωστό, θα βοηθήσει και η διακοπή. Και θα τον βοηθήσει και η διακοπή σίγουρα τον Αργεντινό να προσαρμοστεί. Σε ένα θα μείνει εκτός αποστολής, βλέπω τον Δελιζήσι να είναι, το διαβάσαμε το Δελιζή. Ναι, είναι μέσα. Ίσως αφήσει εκτός ένα τα δύο στόπερ. Ο Παντελίδης, θα δούμε τι θα κάνει. Αυτή είναι πάντως η αποστολή. Ένα ερωτηματικό υπάρχει και την εντεκάδα αυτή τη στιγμή. Στο αριστερό της μεσοδυτικής γραμμής, δηλαδή θα βάλει τον Λάρισον ή τον Τόρσο. Δύσκολο νομίζω να βάλει τον Μαρτίνες. Και πάλι, αν και εμένα, να σου πω την αλήθεια, μου ψιλοάρεσε στο παιχνίδι με τον Όφη στο διάστημα που αγωνίστηκε. Απλά δεν βοήθησε τόσο πολύ στο αμυντικό κομμάτι. Και με την υπόλοιπη δεκάδα, και τον Κουέστα φυσικά που θα επιστρέψει αντί του Έμαν, εκτός από πρώτου, και με την υπόλοιπη δεκάδα να παραμένει η ίδια όπως την έχουμε συνηθίσει στα τελευταία δύο επίσημα παιχνίδια, δηλαδή με τη Μόλντε και με τον Όφη. Δηλαδή ο Σούντερ δεξιά, ο Κόρκουτ αριστερά, Ρόζ Δελιζήσης, Ματίγια Σάσα, Φετφαντζίδης στην κοινή και η Ντέγε. Γιώργο Παρέα, αν θέλεις μπορείς να στείλεις την αποστολή σε 7 το λαμπατάρι για να την βάλουμε. Ναι, φυσικά. Πού το κινητό. Εντάξει, από εκεί και πέρα περιμένουμε σε αυτές τις τελευταίες ώρες καλοκαιρινής γραφικής περίοδου τι θα έχουμε ακόμα για τον Άρη, ο οποίος ψάχνει έναν αριστερό μπακ αυτή τη στιγμή. Του Ζούτα, όπως γράψαμε και πριν από λίγο, μάλλον χαλάει, διότι ο Μενέντες δεν είναι συνεργάσιμος, είναι μια αλήθεια μέχρι στιγμής, κάθεται πάνω στο συμβόλαιό του,
το οποίο είναι περίπου στις 150-170 χιλιάδες ευρώ. Αυτό δημιουργεί πρόβλημα στον Άρη, ο οποίος δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να προχωρήσει στην απόκτηση ενός αριστερού μπακ, ειδικά ενός αριστερού μπακ που έχει το κασέ του Ζούτα. Και έτσι... Υπάρχει περίπτωση, Νίκο, να ενεργοποιηθεί ο Μενέντες, μιας που δεν θα αποδεσμευτεί όπως φαίνεται, για να υπάρχει μια δεύτερη λύση εκεί στο αριστερό άκρο της άμυνας, ή θα πάει ο Άρης Ελίσης Κωνσταντινίδη, για παράδειγμα, στην άλλη πλευρά? Με το πέρας της μεταγραφικής περίοδου, νομίζω θα πρέπει να το δούμε αυτό το ζήτημα. Τώρα, εντάξει, ένας παίκτης ο οποίος δεν υπολογίζει από τον περασμένο Γενάρη. Δύσκολο. Δεν ξέρω κατά πόσο ξαφνικά μπορεί να μπει στο rotation του Παντελίδη. Ναι. Το θέμα είναι ότι εδώ, στην περίπτωση του Μενέντες, αποδεικνύεται ένα λάθος το οποίο έγινε το καλοκαίρι. Το ότι ο Άρης άφησε τόσο καιρό, δηλαδή, την περίπτωση του Ισπανού, και είναι, και ένα, είναι ένα λάθος που επιστώνεται στους ανθρώπους της ομάδας και στον πρώην αθλητικό διευθυντή της ομάδας. Διότι δεν γίνεται ένα παίχτη για τον οποίο ξέρεις τον περασμένο Γενάρη ότι δεν τον έχει στα πλάνα σου να μην έχει γυρθεί από το συμβόλαιο του. Ναι, βέβαια. Και να μην έχει βρεθεί μια λύση. Τέλος πάντων. Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με το τέρμα που εκτός από πρώτου Άρη θα πάρει τον Κυριακίδη, αν δεν αλλάξει κάτι σε αυτές τις τελευταίες ώρες. Και υπάρχει μια αναζήτηση στην αγορά τις τελευταίες μέρες για έναν αμυντικό χάφ, ένα κλασικό εξάρι, ένα κλασικό κόφτη, τον οποίο θέλει να προσθέσει ο Άρης στην μεσαία του γραμμή. Δεν έχει βρεθεί μέχρι στιγμής κάποια τρίση αξιόλογη που να έχει κάνει κλικ στους ανθρώπους της ομάδας. Και σωστά αυτό βλέπω που σημειώνει και ο Χρήστος τώρα σε μια επικοινωνία ότι και ο Γιουνές είναι εκτός αποστολής. Ναι, και αυτό είναι κάτι σημαντικό, είναι η αλήθεια. Άρα, αν χρειαστεί να βγει ο Ιντέγε, θα δούμε τον Τιγκίνη στην κορυφή της επίθεσης. Αλλά μέχρι στιγμής, για να επιστρέψω στην κουβέντα που φορά το εξάρι, δεν έχει βρει κάτι αξιόλογο. Θα κοιτάξει, αν δεν βρει μέχρι αύριο, θα κοιτάξει και τις πρώτες μέρες του Σεπτέμβρη. Αλλιώς δεν θα προχωρήσει να απόκτηση κάποιος ποδοσφαιριστή για τη συγκεκριμένη θέση. Αλλά το ότι υπάρχει, έχει διαπιστωθεί εδώ και εγώ ότι υπάρχει έλλειψη, είναι μια αλήθεια. Μάλιστα. Ωραία. Αυτά από τον Νίκο. Το ενδιαφέρον στο αυριανό παιχνίδι και στα Τσίπουρα και στο Βόλο. Νομίζω θα είστε εντάξει. Δεν νομίζω να ασχοληθούμε με αυτό το κομμάτι. Όχι. Βάλεγα ένα καφέ να πάμε να πιούμε. Εντάξει. Έχουμε μπλέξει. Κοίτα τώρα, επειδή θα είμαστε πολλοί, εξαρτάται τώρα και από τη διάθεση των υπόλοιπων. Άμα σε τραβήξουν, δεν άπεισε. Όχι, με το ζόρι, εντάξει. Εντάξει, μετά έχουμε και δουλειά, Γιώργο μου. Δηλαδή, λίγο... γιατί την έχουμε πάθει έτσι μία φορά σε αντίστοιχη περίπτωση. Και μπήκαμε στο γήπεδο 2 λεπτά πριν τη σέντρα του παιχνιδιού. Προσεκτικά τότε, προσεκτικά, και θα τα πούμε και το βράδυ φυσικά και στο post-game μετά το match αύριο. Εννοείται, εννοείται. Ωραία. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι. Αυτά λοιπόν και από τον Νίκο Παπαδόπουλο και με την αποστολή του Άρη, η οποία μόλις βγήκε έτσι με το που πήγαμε στον Νίκο. Είχαμε και την αποστολή κατευθείαν. Μια χαρά μας έκατσε. Εκτός ο Γιουνές, εντός ο Μαντσίνη για πρώτη φορά. Να δούμε αν θα μείνει και στη 18. Ίσως να κοπεί. Να είναι ο ένας που θα κοπεί από τους 19 που έχει πάρει μαζί το Παντελίδη στο Βόλο. Πάντως έτσι θα εγκληματιστεί σιγά σιγά για πρώτη φορά. Πάμε λίγο στα 3 λεπτά και μας απέμειναν να δούμε το πρόγραμμα αυτής της δεύτερης αγωνιστικής που ξεκινά από αύριο. Πάντως εδώ πες το πρόγραμμα. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον άρθρο, βλέπω εδώ πέρα. Αυτό που λέγαμε πριν, για το ranking του ΠΑΟΚ, ότι θα πέσει στην 8η θέση και θα τον περάσει και η ΑΕΚ. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε. Αύριο στις 7 Πανετολικός Ξάνθη στο Αγρίνιο με μετάδοση τηλεοπτική από την ΕΡΤ. Στις 7 και 4 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Όφη στο ΆΚΑ τηλεοπτικά από το Nova Sports 2. Βόλος Άρης στο Πανθεσσαλικό στις 9.30 το βράδυ, Nova Sports 1 τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά εδώ από το Λίβερο 107,4 φυσικά. Και όλο το pre-game με τις 11 από νωρίς. Post-game εδώ φυσικά θα είμαστε παρέα μέχρι και τη μία μετά το παιχνίδι. Για ό,τι θα συμβεί από τα παρελειπόμενα του αγώνα του Άρη με την ομάδα του Βολού. Την Κυριακή, 1 του μηνός, μπαίνει 20 Σεπτέμβρη. Στην οπορεινό το πρόγραμμα, ναι. Από την Κυριακή. Στις 7 στην Τούμπα, ΠΑΟΚ Πανιώνιος. Τηλεοπτική μετάδοση του ΠΑΟΚ TV, ραδιοφωνικά εδώ από το Λίβερο 107,4. Φυσικά ζωντανά από την Τούμπα. Επίσης όλο το pre-game, το post-game, τα πάντα εδώ στο Λίβερο. 7 και 4 ΑΕΛ Ολυμπιακός στην LFC Arena, Nova Sports 2. Δύσκολη έξοδο για τον Ολυμπιακό, θα πω εγώ. Λαμία Ατρόμητος στις 8 στο ΔΑΚ Λαμίας τηλεοπτικά από την ΕΡΤ. Και το βραδινό παιχνίδι της Κυριακής, και αυτό που κλείνει και την αυλαία
τη δεύτερη αγωνιστική. Αστέρα Τρίπολη ΑΕΚ, 9.30 το βράδυ στο Δόλο Κολοκοτρώνη. Κρύο θα έχει. 1 Σεπτέμβρη, 9.30 ώρα στην Τρίπολη, ναι. Μπορεί να έχει λίγη ψύχρα. Για να το κλίμα εκεί. Για να περάσει από εκεί έτσι, με Κωνσταντινούπολη πάλι στον Πάγκο. Η οποία χθε ήταν πάρα πολύ καλή, αυτό που ξεκινήσαμε να λέμε πριν. Ήταν μεταμορφωμένη. Είχαμε πει από εδώ, άμα θυμάσαι, σου είχα πει ότι έπαιζε πολύ μεγάλο ρόλο ο προπονητή. Έφυγε αυτός ο Βραχνάς για την ΑΕΚ και παρουσιάστηκε εντελώς μεταμορφωμένος στο χθεσινό παιχνίδι. Μπήκε πάρα πολύ δυνατά, είχε καταπιεί πραγματικά την Τρανσσπορ στο πρώτο κομμάτι του αγώνα. Πέτυχε και 2 γκολ. Διακρίθηκαν όλοι οι παίχτες, μπορώ να πω. Βοήθησε και η αλλαγή αυτή στην άμυνα που έγινε. Δηλαδή, φάνηκε κατευθείαν η εμπειρία του Τσιγκρίνσκι. Βοηθούσε αμυντικά, βοηθούσε επιθετικά, ανέκοπτε επιθέσεις. Ναι. Καμιά σχέση με τον Σβάρνα που τα είχαμε πει. Αυτός έκανε όλη τη ζημιά πίσω. Εχθές φάνηκε πραγματικά η εμπειρία του Τσιγκρίσκης μην ήταν 100% έτοιμος. Αν μπορούμε να πούμε ότι κάποιος ήταν μοιραίος στη χθεσινή βραδιά, ήταν ο Λιβέρα, ο οποίος δεν πλασάρει σωστά στο τέλος. Και άσχετα που του έγινε πέναλτι, αλλά δεν διαμαρτύρηθηκε κανένα στην ΑΕΚ. Πραγματικά δεν έγινε κανένα ντόρο για το πέναλτι που δεν δόθηκε. Υπήρχε διπλό τράβηγμα. Δεν πλάσαρε τη στιγμή που έπρεπε, χάθηκε εκείνο το τέταρτο να γίνει το 0-3 στις καθυστερίες στο πρώτο ημίχρονο και τώρα να μιλούσαμε διαφορετικά. Σίγουρα. Αλλά μένει με αυτή την πικρία ότι θα μπορούσε να πάρει την πρόκριση, αλλά σίγουρα πέφτει με το κεφάλι ψηλά, που λένε. Έτσι. Ωραία. Φτάνουμε στις 3. Ακολουθεί το πέναλτι με τον Γιώργο Ζαγορά. Μένετε εδώ συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Από εμάς να έχετε ένα καλό μεσημέρι. Καλό Σαββατοκύριακο και εδώ θα είμαστε. Καλό Σαββατοκύριακο με όλα τα παιχνίδια. Καλή συνέχεια.